Στο χώρο της ψυχικής υγείας, όταν γίνεται συζήτηση για κάποια ψυχιατρική διαταραχή που παρουσιάζει ένα παιδί ή ένας έφηβος, συχνά θα ακουστούν ακόμα και από ειδικού ψυχικής υγείας φράσεις όπως «φταίνε οι γονείς», «φταίει η κοινωνία», «φταίει η πανδημία», «ο τάδε συγγενής του είχε ψυχολογικά και τα κληρονόμησε στο παιδί» κτλ. Ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε τη μοναδική αιτία που συντέλεσε στην ανάπτυξη διαταραχή καταλήγοντα σε απλουστευτικές ερμηνείε. Για ένα τόσο σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα, όπω είναι το υπόβαθρο της ανάπτυξη και εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών στα παιδιά και στου εφήβους. Και πράγματι, τα τελευταία χρόνια, γενικά η ιατρική και ειδικά η ψυχιατρική, ακολουθούσε μεθοδολογικά τον αναγωγισμό, ανάγοντα τι ψυχικέ διαταραχέ π.χ. σε βιολογικά, ιατρικά αίτια, παραβλέποντα άλλου παράγοντε και φιλοσοφικά τον απλοϊκό ηλισμό, αντιστοιχώντα σε αιτίε των ψυχιατρικών διαταραχών σε συγκεκριμένε βλάβε του εγκεφάλου. Μη λαμβάνοντα υπόψη ότι ο ψυχισμό, ω ιδιότητα τη ανώτερη οργάνωση τη ύλη, περιλαμβάνει τι κατώτερε, βιολογικέ, χημικέ κτλ., αλλά δεν μπορεί να αναχθεί σε αυτέ. Παράλληλα, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη διάγνωση των ψυχιατρικών διαταραχών, τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν οι διαγνώσει, εάν είναι ταμπέλες των ψυχιάτρων, των φαρμακευτικών εταιριών και γίνεται υπερδιάγνωση για να βγάζουν κέρδη ή όντω περιγράφουν κάτι που υπάρχει αντικειμενικά και αν ναι, σε τι βαθμό καταφέρουν να περιγράψουν μια ακριβή και έγκυρη εικόνα. Πάμε να τα αναλύσουμε λίγο. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία το 1946, εποχή που συμμετείχε και επιδρούσε σημαντικά η Σοβιετική Ένωση, η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Το ξαναδιαβάζω γιατί εδώ είναι όλη η ουσία. Η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Μέχρι τότε στην υγεία επικρατούσε το βιολογικό μοντέλο. Το 1948 ο Μέγερ προτείνει το ψυχοβιολογικό και το 1977 ο Τζόρτζ Έγγελ εισάγει το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο στην υγεία. Το οποίο τι τελευταίε δεκαετίε έχει γίνει και το επικρατούν μοντέλο σκέψη και κατανόηση στην ψυχική υγεία όσον αφορά τι επίσημε διακηρύξει. Με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, η βιολογική πλευρά περικλεί νευροψυχιατρικά, γενετικά, ζητήματα φυσιολογία, ιατρικέ συνοσυρότητε, σωματική ανάπτυξη, ιδιοσυγκρασία κτλ. Εστιάζοντα αλλά χωρί να περιορίζεται στη λειτουργική δραστηριότητα του εγκεφάλου και σε ό,τι μπορεί να το επηρεάζει άμεσα. Η ψυχολογική διάσταση με βάση το μοντέλο περιλαμβάνει μια αξιολόγηση τη συναισθηματική ανάπτυξη, τη δομή τη προσωπικότητα, την αυτοεκτίμηση, ψυχολογικέ άμυνε, πρότυπα συμπεριφορά, τρόπου σκέψη, γνωσιακέ διεργασίε, αντιδράσει σε τρεσογόνου παράγοντε και στρατηγικέ επίλυση προβλημάτων. Η κοινωνική διάσταση τώρα με βάση το μοντέλο αυτό τοποθετεί το παιδί στο περιβάλλον του, διερευνώντας τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους, καθώς και ευρύτερες κατηγορίες όπως το σχολείο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική τάξη και η εθνότητα. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγηση ενός παιδιού θα αξιολογήσουμε καθένα από τους παραπάνω παράγοντες χωριστά. Όμω είναι πολύ βασικό να κατανοήσουμε παράλληλα ότι δεν χωρίζονται με απόλυτα στεγανά ο ένα από τον άλλον, αλλά αντίθετα αλληλοεπηρεάζονται. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί στη βιβλιογραφία ότι η ανεργία και η φτώχεια σχετίζεται με αυξημένο άγχο των γονιών, συχνού τσακωμού, το οποίο με τη σειρά του διαταράσσει την ικανότητά του να ασκήσουν σωστά το γονεϊκό του ρόλο και διαταράσσει και η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Επίση, τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί πω το περιβάλλον μπορεί και επιδρά στα γονίδια μα, επηρεάζοντα το πώ θα εκφραστούν ή θα λειτουργούν. Το μέσο επιγεννητική δηλαδή. Για να κατανοήσουμε λοιπόν καλύτερα ένα και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό, πρέπει να σκεφτούμε ολόπλευρα. Έστω ότι ένα παιδί έχει υποθυρηδισμό, που ξέρουμε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξει κατάθλιψη ή και άλλε ψυχιατρικέ διαταραχέ. Εάν μείνουμε απλά σε αυτό, καταλήγουμε στο βιολογικό αναγωγισμό που αναφέραμε προηγουμένω. Αντίθετα, Πρέπει να διερευνήσουμε αυτό το παιδί σε ποια κοινωνικο-οικονομική τάξη ανήκει. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγεία, ώστε να κλείσει άμεσα ραντεβού, να παρακολουθείτε, να πάρετε φαρμακευτική του αγωγή, αν χρειάζεται να κάνει επιπλέον εξετάσει κτλ. Προφανώ εδώ τα παραδείγματα που παρουσιάζονται και λίγο πιο απλοϊκά. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Βασικό κομμάτι στην παιδοψυχιατρική παίζει φυσικά και η ανάπτυξη. Αξιολογείται δηλαδή το παιδί όχι στατικά, Σαν μια φωτογραφία στον χρόνο, αλλά στην ανάπτυξη και εξέλιξή του, λαμβάνοντα υπόψη το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού, την ηλικία κτλ. Κατανοούμε έτσι ότι παρόλη τη χρησιμότητα του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου, χρειάζεται να ξεπεράσουμε τη μηχανιστική συνένωση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση και εξέλιξη των ψυχικών διαταραχών. Το βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο συνυπάρχουν ω ένα ενιαίο σύνολο και σε μια διαρκή αλληλεπίδραση, καθώ πραγματοποιούνται και αμοιβαία αλληλοπεράσματα από το ένα στο άλλο. Το κοινωνικό επίπεδο παραμένει πάντοτε το κυρίαρχο. Γιατί, Γιατί ακριβώ εκεί βρίσκεται και ο ανθρώπινο προσδιορισμό, ο άνθρωπο δηλαδή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα παθητικό δέκτη τη επίδραση του περιβάλλοντο, παραγνωρίζοντα έτσι τον ενεργητικό του ρόλο από τη μία στο μετασχηματισμό του ίδιου αυτού του περιβάλλοντο, αλλά και από την άλλη στη μεταμόρφωση του ίδιου του ανθρώπου στην ανάπτυξή του μέσω αυτή τη δραστηριότητα. Ο άνθρωπο γεννιέται, αναπτύσσεται σε μια συνεχή και διαλεκτική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, φυσικό, κοινωνικό, πολιτικό, και η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται σε κάθε κοινωνικό-οικονομικό σύστημα με συγκεκριμένε σχέσει παραγωγή, πάνω στι οποίε οικοδομούνται και όλε οι κοινωνικέ σχέσει. Λαμβάνοντα υπόψη έτσι και τον ορισμό τη υγεία που αναφέραμε παραπάνω γίνεται σαφέ ότι ω ειδικοί ψυχική υγεία και παλεύοντα καθημερινά ώστε να είναι πραγματικά υγιεί οι μικροί μα ασθενεί, δεν αρκεί να ασχολούμαστε μόνο με τη βιολογική και ψυχολογική πλευρά. Αλλά να παλεύουμε καθημερινά ώστε να βελτιώνονται και οι κοινωνικέ συνθήκε στι οποίε ζουν και μεγαλώνουν. Να το πούμε πιο απλά, και γενικά σαν ειδικοί στην υγεία, που είμαστε κατεξοχήν επαγγελματίε που παλεύουμε για την υγεία των ασθενών μα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι μόνο αν δώσουμε μία αντιβίωση, αν δώσουμε ένα αντικαταθλιπτικό, να περάσει το καταθλιπτικό επεισόδιο και όλα καλά, αγνοώντα και αδιαφορώντα, α πούμε, για την αύξηση τη ανεργία ή για την επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών. Κλείνει η παρένθεση. Πράγματι, τι τελευταίε δεκαετίε, μαζί με την επιδείνωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων στι οποίε ζούμε, παρατηρείται μια αυξητική τάση στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διάγνωση ψυχικών διαταραχών στα παιδιά και στου εφήβου. Μιλώντα για ποσοστά έω και 15% στην Ευρώπη, δηλαδή το ένα στα πέντε παιδιά να πάσχει από μια ψυχική διαταραχή. Λίγε σκέψει τώρα γύρω από το κομμάτι τη διάγνωση. Κύριο μέλημα των ψυχιάτρων και κλινικών ψυχολόγων στην καθημερινή πρακτική είναι η διάγνωση και η θεραπεία των ψυχολογικών προβλημάτων των ασθενών μα. Μάλιστα, η διάγνωση δεν συνιστά αυτό αυτοτελή σκοπό τη δουλειά μα, αλλά απλώ το μέσο για την επίτευξη του κύριου σκοπού που έγκυται κατεξοχήν στη θεραπεία του. Σημαντικό μέλημα φυσικά είναι και η πρόληψη, που αναλύθηκε και σε προηγούμενη ενότητα. Εξετάζοντα έναν ασθενή, καλούμαστε να καταλάβουμε όσο καλύτερα μπορούμε τι φταίει για να μπορούμε να το βοηθήσουμε. Σε αυτή τη διαδικασία χρειαζόμαστε μια κοινή γλώσσα για να μπορούμε να συνοηθούμε καταρχά μεταξύ μα. Αλλά και για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τι είναι φυσιολογικό, τι είναι παθολογικό που χρήζει βοήθεια. Χρειαζόμαστε δηλαδή τη δημιουργία κριτηρίων και ταξινομήσεων, τα οποία θα είναι σε θέση να αντανακλούν όσο το δυνατόν πιο έγκυρα την αντικειμενική πραγματικότητα. Με την εξέλιξη τη επιστήμη, των γνώσεών μα και τη βαθύτερη κατανόηση των ψυχικών διαταραχών, Αυτά θα εξελίσσονται με στόχο τη δημιουργία επιστημονικών ταξινομητικών συστημάτων βάσει των αιτιών που προκαλούν αυτή την ψυχική διαταραχή. Φυσικά, όταν αυτό δεν γίνεται με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, αλλά εμπλέκονται και παράγοντε όπω το ότι η υγεία θεωρείται εμπόρευμα στο σημερινό σύστημα, το ότι η ασφάλιση και η κάλυψη των θεραπείων γίνεται με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, κτλ., αντικειμενικά μπαίνει εμπόδιο στην ανάπτυξη και εξέλιξη. Των ταξινομήσεων, των διαγνωστικών κριτηρίων, αλλά και γενικά στην ανάπτυξη τη επιστήμη μα. Πώ γίνεται όμω σήμερα η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και τι σημαίνει ότι το τάδε παιδί έχει μια διάγνωση, Παγκοσμίω κυριαρχούν δύο ταξινομητικά συστήματα που χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση. Το ένα είναι το ICD-10 και πρόσφατα θα βγει και το ICD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, και το άλλο είναι το DSM-5 που είναι τη Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία. Και τα δύο αυτά συστήματα είναι αθεωρητικά. Δηλαδή, η ταξινόμηση δεν γίνεται με βάση τα αίτια, λαμβάνοντα υπόψη ολόπλευρα το υπόβαθρο των ψυχικών διαταραχών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι γενικά αποτελούν αυθαίρετε ταμπέλε που φτιάχτηκαν από το πουθενά. Ούτε βέβαια ότι ένα κλινικό θα τα χρησιμοποιεί σαν Ευαγγέλιο και βάζοντα μια διάγνωση αποκλειστικά μέσω αυτών. Ω γνωστόν, οι ψυχοπαθοφυσιολογικοί μηχανισμοί των ψυχικών διαταραχών, νευροβιολογικοί, ψυχοβιολογική, ψυχοκοινωνική, δεν έχουν προ το παρόν ανακαλυφθεί επαρκώ. Και ο μεθοδολογικό έλεγχο των ψυχοπαθολογικών υποθέσεων και θεωριών μα δεν δικαιολογεί ακόμα την ικανοποιητική γενικευσιμότητά του. Όμω, και αυτό είναι και που γίνεται και σε όλε τι επιστήμε, η ακριβέστερη ανακάλυψη διαγνωστικών γνωρισμάτων των ψυχικών διαταραχών ευωδώνει την ακριβέστερη διερεύνηση των μηχανισμών του, η οποία με τη σειρά τη ευωδώνει την αναγνώριση ακόμα ακριβέστερων διαγνωστικών γνωρισμάτων του, που με τη σειρά του θα προάγει Ακόμα την περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών του και ούτω καθεξή. Έτσι κλείνοντα, λαμβάνοντα υπόψη του περιορισμού των ταξινομητικών διαγνωστικών συστημάτων, υπολογίζοντα την κατάσταση και τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων υγεία και μελετώντα τα στην εξέλιξή του, γνωρίζοντα κάθε φορά σε τι βαθμό αντανακλούν την αντικειμενική πραγματικότητα και το υπόβαθρο των ψυχικών διαταραχών σε ένα παιδί, θα χρησιμοποιούνται από τον ειδικό ψυχική υγεία σαν ένα εργαλείο, αποφεύγοντα υπό- η υπερδιαγνώσεις ευχαριστώ.